την κάνω πραγματικότητα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μακρηγορήσω. Κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα να ξεκινάτε την δευτερολογία σας λέγοντας το αμίμητο, μα γιατί κάνατε εκλογές. Ποιος το λέει αυτό? Εσείς που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχετε καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία ως αυτός που από τη δεύτερη μέρα που εξελέγει πρόεδρος του κόμματός του και επί 3,5 χρόνια ζήταγε εκλογές. Και μας λέτε τώρα γιατί κάνατε εκλογές. Θα καρπονόσασταν αυτούς τους 3 μήνες τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής. Πριν από 6 μήνες από αυτό εδώ το βήμα, ακόμα μιλάγατε για 4ο μνημόνιο, το ξεχάσατε. Και σήμερα θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στο γεγονός ότι εκλεγήκατε εσείς τον Ιούλιο πρωθυπουργός. Και από τον Ιούλιο και μετά άνοιξαν οι ουρανοί και βρήκε ευδαιμονία η χώρα. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Ποιον κοροϊδεύετε? Αλλά επειδή δεν μπορείτε ούτε καν να εναρμονιστείτε μεταξύ σας, θα ήθελα να σας παραπέψω στο προσχέδιο του δικού σας προϋπολογισμού. Διότι όλα τα μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική οικονομία περιγράφονται αναλυτικά στο προσχέδιο του δικού σας προϋπολογισμού, χαρτί και καλαμάρι. Και για το χρέος, και για το μαξιλάρι ασφάλειας, και για τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα μετά από την έξοδο από τα μνημόνια την ιστορική 21η Αυγούστου του 2018. Σας άκουσα επίσης να επέρεστε ότι είστε ένας κεντροαριστερός ηγέτης, μιας κεντροδεξιός, με συγχωρείτε, κεντροαριστερός. Σας μπερδεύω, έχετε δίπλα τον κύριο Χρυσοχοίδη και μπερδεύομαι. Σας άκουσα να λέτε ότι είσαστε ηγέτης της κεντροδεξιάς και ότι είστε κεντροδεξιός. Και μάλιστα ότι ως ηγέτης μιας κεντροδεξιάς η οποία δικαιούται να ομιλεί και για τον Αντετοκούμπο και τους μετανάστες. Μακάρι να ήταν αυτή η παραταξή σας, κύριε Μητσοτάκη. Μακάρι να ήταν αυτός ο πολιτικός σας λόγος. Μακάρι. Μόλις χθες, το στέλεχος και βουλευτής σας Σιμόπουλος της Θεσσαλονίκης βγήκε και κατήγγειλε ότι στην παρέλαση της Θεσσαλονίκη είχαμε το θράσος να έχουμε εκπροσώπους των Ρωμά. Και πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό, διότι δεν τιμά την εθνική επέτειο να παρελάβουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού στις εθνικές μας επαιτίους. Θα το καταγγείλετε εσείς ως ηγέτης της κέντρο-δεξιάς και όχι μιας παράταξης που φλερτάρει με την ακραία δεξιά? Και δεν θα αναφερθώ βέβαια στον αγαπημένο μου κύριο Βορύδη, ο οποίος καταγγέλθηκε χθες ακόμα και από τον Ευρωβουλευτή σας, τον κύριο Κυπουρόπουλο, για ρατσιστική αναφορά σε σχέση με την αναπηρία. Αυτή είναι η κεντροδεξιά σας. Αλλά για να μην μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, εγώ θέλω να σας θυμίσω. Ψηφίσατε το νομοσχέδιο που φέραμε εμείς για την ηθαγένεια σε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα? Το ψηφίσατε? Δεν το ψηφίσατε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν το ψηφίσατε και έρχεστε τώρα εδώ και μας καμαρώνετε για τον Αντετοκούμπο. Είναι υποκρισία αυτό που κάνετε. Τουλάχιστον να έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Με κατηγορήσατε για άλλη μια φορά ότι με την ίδια ακραία αντίληψη που σας διακατήχε γι' αυτό. Τώρα που μιλήσατε εκτός κειμένου, παρασυρθήκατε στη πιο ακραία λογική. Ότι δεν είναι, λέει, ακροδεξιός λαϊκισμός να σας λέμε ότι τα θαλάσσια σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Κύριε Μητσοτάκη, σας κατηγορούμε για ένα πράγμα, όχι τόσο για το ότι πολλές φορές έρχεστε και μας ευνηδιάζετε παίρνοντας πιο ακραίες θέσεις από κόμματα τα οποία ήταν σε αυτό το κοινοβούλιο, όπως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, που τους έχετε εγκολπώσει τώρα όλους, σχεδόν όλους. Συγκυβερνήτες σας είναι, αντιπρόεδροι είναι, υπουργοί πρωτοκλασάτοι είναι. Αλλά διότι αυτά που λέτε είναι άτοπα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τι ακριβώς μας λέτε όταν μας ζητάτε, όταν μας ζητάγατε, και το λέτε και σήμερα?
σήμερα που δεν κάθεστε στην καρέκλα της αντιπολίτευσης, αλλά έχετε την ευθύνη της διαχείρισης. Πώς ακριβώς θα φυλάξετε τα θαλάσσια σύνορα? Το δίκαιο της θάλασσας θα το εφαρμόσετε? Το διεθνές δίκαιο θα το εφαρμόσετε? Τι ακριβώς θα κάνετε? Πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς. Εγώ μίλησα για τις 430.000 διασώσεις που έκανε το ελληνικό λιμενικό και είναι η τιμή μας, το καμάρι μας και η περηφάνεια μας που σώσαμε 400.000 ανθρώπινες ζωές. Εσείς τι ακριβώς θα κάνετε? Και το λέω αυτό διότι σε αντίθεση με την ευκολία σας να με κατηγορείτε για ψέματα δήθεν και fake news, εγώ μιλάω με δηλώσεις εκπροσώπων σας, του κυρίου Πέτσα, του κυβερνητικού σας εκπρόσωπου. Δήλωσε: περισσότερες περιπολίες σημαίνουν περισσότερα τραγικά συμβάντα. Και σας ρωτάμε ευθέως, γιατί περισσότερες περιπολίες δεν σημαίνουν περισσότερες διασώσεις, αλλά σημαίνουν περισσότερα τραγικά συμβάντα στο Αιγαίο? Αυτή είναι η επικίνδυνη αντίληψη που έχετε. Και βεβαίως, σε σχέση με τα κρίσιμα εθνικά μας θέματα, ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχει μονοπόλιο πατριωτικής ευαισθησίας. Δεν μπορείτε εσείς να έρχεστε εδώ και να εμφανίζεστε ότι η δική σας παράταξη έχει το μονοπόλιο της πατριωτικής ευαισθησίας. Και είναι και ανιστόρητο. Διότι η αριστερά σε κρίσιμες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου πάντοτε στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να υπερασπιστεί τα ιδεώδη, την πατρίδα, την ελευθερία, τη δημοκρατία. Και στο τέλος της ημέρας δεν σας επιτρέπω να κάνετε σήμερα εμπόριο πατριωτικής ευαισθησίας. Σήμερα εσείς που λιδωρήσατε, δυσφημίσατε, διχάσατε το ελληνικό λαό για το ονοματολογικό, για να βγείτε μετά τις εκλογές και να πείτε ότι θα την τηρήσετε και θα την τιμήσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, τέρμα το εμπόριο πατριωτισμού και ευαισθησίας για τα εθνικά ζητήματα. Εις ό,τι αφορά, ναι, είμαστε περήφανοι για αυτή τη συμφωνία, διότι σήμερα είναι τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη που επιτηρούν τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και όχι τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, όπως θα ήταν αν δεν είχαμε προβεί σε αυτό το ιστορικό βήμα. Είμαστε περήφανοι διότι υπερασπιστήκαμε το πατριωτικό συμφέρον έτσι όπως η πλειοψηφία της Βουλής την περίοδο εκείνη έκρινε. Είμαστε περήφανοι διότι ακόμα και σήμερα που βρίσκεται σε δυσκολία η γειτονική χώρα, είμαστε εμείς που αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς όφελος της σταθερότητας στη γειτονική χώρα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής παρακολουθούσε την Δανία και την Ολλανδία να ασχολούνται με τα Δυτικά Βαλκάνια. Και είμαστε περήφανοι κιόλας, διότι βλέπουμε έναν-έναν από βουλευτές σας να έρχονται εκ των υστέρων βεβαίως και να προσπαθούν να σας βάλουν μυαλό. Να μην σκέφτεστε και να μην οραματίζεστε και να μην ωρέγεστε την προοπτική να κερδίσουν οι ομοειδεάτες σας εθνικιστές στη γειτονική χώρα. Γιατί τότε θα βλέπω τον αρχηγό σας να παρακαλάει τον αρχηγό του ΒΜΡΟ, μη τυχόν και απορρίψει τη συμφωνία που εμείς υπογράψαμε. Αλλά για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη που σας έκανε την προτροπή να σταματήσετε να σκέφτεστε τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριε Μητσοτάκη μίλησε, επιλέξει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ έντονοι και να ξεπεράσουμε τη λεπτή γραμμή σε αυτά τα θέματα, τουρκικές παραβιάσεις, Αιγαίο, Κυπριακή, ΑΟΣ, Συριακό, διότι θα έχει επιπτώσεις στις ροές. Ούτε fake news, ούτε ψέματα. Και σας λέω, είναι λάθος αντίληψη. Είναι επιζήμια εθνικά αντίληψη αυτή. Αλλάξτε τροπάρι, αλλάξτε ρότα. Δεν πρόκειται να κατευνάσετε την Τουρκία στην προοπτική, στην ελπίδα σας να μειώσει τις ροές αν κρατάτε χαμηλά τους τόνους στα ζητήματα αυτά. Και έρχομαι να κλείσω γιατί εγώ υποσχέθηκα στον Πρόεδρο, αλλά τι να κάνω, Πρόεδρε, εδώ. Κύριε Τσίπρα, οι υποσχέσεις σας προς τον Πρόεδρο είναι μάταιες. Λοιπόν, αλλά ελπίζω πάντα.
Κλείνω λέγοντας το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ είπα ότι η χώρα ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τις κρίσιμες στιγμές προσφυγικής κρίσης. Δεν μίλησα για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για την παράταξή μου. Μίλησα για τη χώρα. Ήταν στη σωστή πλευρά, σε μια Ευρώπη διαιρεμένη, σε μια Ευρώπη διχασμένη. Με αναρωτηθήκατε που ήμουνα τότε, αλλά να σας θυμίσω, ποιοι κλείναν τα σύνορα τότε. Το που ήμουνα το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Ποιος έκλεινε τα σύνορα τότε? Μήπως ο κύριος Όρμπαν τα έκλεινε τα σύνορα? Μήπως αυτοί οι οποίοι παλεύανε γι' αυτό ήταν οι ομοειδεάτες σας στην Αυστρία που ρίξανε το σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό για να γίνει μετά ο κύριος Κούρτς πρωθυπουργός, καγκελάριος? Ποιοι ήταν αυτοί που κλείνανε τα σύνορα? Ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν στην προοπτική η Ελλάδα να γίνει ένα μαύρο κουτί? Προφανώς και δεν ήταν ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε και ένα μέρος, να είμαι δίκαιος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με κατηγορούσατε τότε ότι τα βρήκα με την πολιτική μου αντίπαλο, την κυρία Μέρκελ. Γι' αυτό τα βρήκα. Γιατί στην Ευρώπη έπρεπε να δοθεί λύση. Και γιατί βάλαμε πάνω το εθνικό συμφέρον και τον Ιούλιο του 2015 και στην προσφυγική κρίση από το ευκαιριακό, αν θέλετε, κομματικό συμφέρον. Εμείς αψηφίσαμε το πολιτικό κόστος και στο προσφυγικό και στην διάσωση της χώρας και στο μακεδονικό, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί η Ελλάδα στα χρόνια μας ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.